Οκτώβριος 1921. Η ελληνική επίθεση έχει τελειώσει με την υποχώρηση από το Σανγκάριο. Έχει γίνει πια ολοφάνερη η αδυναμία του ελληνικού στρατού να επιβάλλει δυναμική λύση στο Μικρασιατικό. Οι Γάλλοι αναπροσαρμόζουν και πάλι την πολιτική τους με την οριστική πια στροφή τους προς τον Κεμάλ. Έρχονται και πάλι στην επιφάνεια όλες εκείνες οι αντιθέσεις που περίμεναν το αποτέλεσμα των θερινών επιχειρήσεων για να εκδηλωθούν. Ξεσπά πολιτική κρίση. Στο αντιβενιζηλικό στρατόπεδο εκδηλώνονται χωριστικές τάσεις. Ωστόσο, ο κυβερνητικός συνασπισμός θα αντιμετωπίσει ενωμένος την ανοιχτή επίθεση των φιλελευθέρων. Στον Ελεύθερο Τύπο δημοσιεύονται δύο παλιότερες επιστολές του Βενιζέλου που καταδικάζει εκ των προτέρων την εκστρατεία. Οι Βενιζελικοί αναθεωρούν τη μέχρι τότε στάση τους. Έχει σημάνει το τέλος της κοινής πολιτικής δια του εθνικών ζήτημα. Οι αντιβενιζελικές διώξεις γνωρίζουν νέα έξαρση. Όταν ο Γούναρης ζητά από τη Βουλή ψήφο εμπιστοσύνης, το κόμμα των Φιλελευθέρων αποχωρεί σύσσωμα από την αίθουσα. Το βασιλικό ζεύγος προσπαθεί να πείσει ότι συμπάσχει με το λαό, πολλαπλασιάζοντας τις επισκέψεις σε νοσοκομεία. Ο Γούναρης φεύγει για το εξωτερικό ελπίζοντας σε κάποιο θαύμα. Η Αντάντ όμως έχει προσαρμόσει την πολιτική της στη νέα πραγματικότητα. Η Μικρά Ασία θα κατακυρωθεί στον πιο ισχυρό. Και πιο ισχυρός δεν είναι πια η Ελλάδα. Στο μέτωπο, οι στρατιώτες απολαμβάνουν μια πρωτοφανή ησυχία και περιμένουν, αλλά με αξιοπρέπεια. Ο Έλλην στρατιώτης πρέπει πάντα να είναι σοβαρός, αλλά και ευπαρουσίαστος.